Είναι η μέρα γιορτής για τα ΚΑΠΗ όλης της Ελλάδος και γενικότερα, όπως είπατε, μια παγκόσμια ημέρα που γιορτάζει η τρίτη ηλικία. Αυτό καθιερώθηκε, να πούμε και στον κόσμο που δεν ξέρει, από το 1992 ως ημέρα παγκόσμια για την τρίτη ηλικία. Είναι ο σεβασμός σε αυτούς τους ανθρώπους, στον πατέρα μας και στη μάνα μας, όπως έχω πει πολλές φορές, και είναι μια μέρα την οποία την νιώθουν δικιά τους και θεωρούν ότι αυτή την ημέρα πρέπει με λαμπρότητα να γιορτάζεται σε όλη την Ελλάδα, όπως θεωρούμε και εμείς οι υπόλοιποι, ότι πρέπει να βοηθάμε προς αυτή την κατεύθυνση, να την αναδεικνύουμε, γιατί αναδεικνύουμε την τρίτη ηλικία βασικά και το πόσο όμορφα περνάνε στα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων. Νομίζω ότι είναι κάτι όμορφο για την τρίτη ηλικία και γι' αυτό και αυτή την ημέρα τη σεβόμαστε, την αγαπάμε. Υπήρξε μια λειτουργία στην Παναγία δίπλα στον Ομάρτυρο Δημήτριο. Είχε πάρα πολύ κόσμο και αυτό δείχνει ότι ανταποκριθήκανε τα μέλη και ανταποκρίθηκε και ο κόσμος από την Τρίπολη. Είχε πάρα πολύ κόσμο και νομίζω ότι κατά αυτόν τον τρόπο, αυτά που σας είπα και νωρίτερα, ότι σέβονται αυτή την ημέρα όπως σεβόμαστε όλοι μας, και εσείς και εμείς όλοι. Θα πρέπει πάντοτε να εμπλουτίζουμε τις εκδηλώσεις μας, να εμπλουτίζουμε τις ομάδες μας, να κάνουμε κάτι διαφορετικό για να υπάρχει και το ενδιαφέρον από τα μέλη και να έρχονται στον χώρο αυτόν. Καταρχάς πρέπει να ξέρετε, και το ξέρετε πολύ καλά γιατί μας έχετε βοηθήσει, ότι ήδη λειτουργεί και το παράρτημα πλέον της Τρίπολης και έχουμε δύο χώρους να στεγαζόμαστε ως ΚΑΠΗ. Ξεκινήσαμε με τις ομάδες, έχουμε καλέσει κάποιους ανθρώπους να συνεργαστούμε και ήδη από 15 Οκτωβρίου μπαίνουμε σε ένα νέο πνεύμα συνεργασιών με τις ομάδες. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, το χορό πλέον δεν θα τον κάνουμε στο ΚΑΠΗ εδώ πέρα, στο χώρο μας. Μας υποσχέθηκε η κυρία Ζαπαθά από το χορευτικό όμιλο ότι θα τον κάνει στο χώρο της. Αφιλοκερδός βέβαια, δεν πληρώνεται. Θέλουμε να το τονίσουμε και να την ευχαριστούμε. Όπως το γυμναστήριο πλέον θα πηγαίνουν απέναντι από την αστυνομία στο Βερόπουλο, κάπου που έχει ανοίξει γυμναστήριο, πάλι αφιλοκερδός και εκεί. Και έχουμε όπως η κυρία Ζάχου με το γυαλί θα κάνει στο χώρο μας εδώ πέρα. Η κυρία Παλιβού, έχουμε την κυρία Παλιβού ως χοροδία στο χώρο μας. Το Σταυρόπλο τον Ηρακλή με το μεράκι του να έχει μια άλλη ομάδα 7-8 γυναικών με τα ρεμπέτικα και τα λαϊκά του τραγούδια. Και όποιος άλλος είναι, θα δούμε τώρα, έχουμε και άλλες ομάδες να φτιάξουμε για να εμπλουτίσουμε, όπως είπα. Το βασικότερο είναι ότι ξεκινήσαμε ήδη τις εκδρομές μας χειμερινές. Πήγαμε στο Μουσείο της Ακρόπολης 2 λεωφορεία προχθές. Πιστεύω αυτή η εκδρομή ήταν πολύ καλή για να δούνε και η τρίτη ηλικία και το μουσείο και γενικότερα να έχουν και αυτοί να θυμούνται και να λένε ότι πήγαμε και κάπου. Είναι πάρα πολλές οι εγγραφές, πράγματι, και μάλιστα είναι πολλές οι εγγραφές από το κάτω χώρο του ΚΑΠΗ και αυτό είναι μια ενθάρρυνση που ξεπερνάμε τις 60-70 εγγραφές τους τελευταίους μήνες δηλαδή, που είναι ένα καλό γεγονός για το χώρο το δικό μας εδώ. Η νέα χρονιά βέβαια που θα μπει θα γίνει με εμπλουτισμό, όπως σας είπα, σε κάποιες εκδηλώσεις. Ένα από αυτό είναι ότι δρομολογούμε, και το αναγγέλλω σήμερα, δεν το έχουμε πει, να κάνουμε ένα μεγάλο φεστιβάλ χοροδιών ΚΑΠΗ από όλη την Ελλάδα. Θα το κάνουμε πιθανόν ανάμεσα στο Μάιο και Ιούνιο. Ήδη το γραφείο το δικό μας, οι κοπέλες, η κυρία Ρέπα και η κυρία Αγγελίδου, θα αρχίσουν να εργάζονται για αυτό το κομμάτι και νομίζω ότι θα είναι και κάτι που θα δώσει στην πόλη μας γενικότερα, θα δώσει μια πνοή και μια άλλη αίσθηση ώστε να την επισκεφθούν και πολλοί άνθρωποι από άλλα μέρη.